υπάρχει μια χαόδη κατάσταση στην Μεγάλη Καλλιέργεια εδώ στο χωριό μας, εδώ και τρεις ημέρες. Η πολιτεία βέβαια πάντα πούσα, ανύπαρκτη, και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, οι πάντες βασίζονται στο έλεο του Θεού. Εδώ, ευτυχώς υπήρχαν εκατοντάδες εκδοτές του χωριού μας, που έχει ένα κέντρο συντηρητικό από παιδιά εδώ και κορίτσια του χωριού μας, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν το χωριό. Η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια με νερό μέσα, υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα σπίτια και πρώτο μέλημα είναι ο ασφαλής αποδορισμός τους και η μετακίνησή τους σε άλλο μέρος. Δεύτερον, υπάρχει ένα πρόβλημα με απολύμασες, απολύμασες εκεί πέρα, να απολυμαθεί το χωριό μας οπωσδήποτε. Γιατί υπάρχουν αιστείες μόλυνσης και η πολιτεία πρέπει να μοριμνήσει γι' αυτό, αν υπάρχει συνείδηση ακόμα στην πολιτεία και στο κράτος και στην δημοτική αρχή. Επιπλέον, πρέπει όλοι μαζί, γιατί εμείς το μόνο που βασιζόμαστε είναι ο λαός. Είναι το χωριό, είναι η νεολαία, η οποία πήρε την κατάσταση στα χέρια της. Για να σώσει το χωριό μας, για να σώσει την κατάσταση όλη. Η πολιτεία, όπως πάντα, ήταν ανύπαρκτη. Την πρώτη μέρα που κινδύνευσαν ζωές, δεν υπήρχε ούτε ένας παράγοντας εδώ της Δημοτικής Αρχής να δώσει ένα τέτοιο. Ούτε ένας στην κυβέρνηση. Ούτε περιφέρειας κυβέρνησης κανένας. Τίποτα. Ούτε κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Ναρίστου κατέρευσε, όπως πάντα. Αν ήταν κάποιος μεγαλόσχημος, κάποιος υποκριστής, κάποιος από τα Βόρεια Προάστια, κάποιος μεγάλος από τα Τρίκαλα, θα πήγαν να το σώσουν. Εδώ τους βγαίνει σαν σε του Θεού. Διεκδικούμε ασφαλή μετακίνηση όλων των κατοίκων του χωριού μας σε υποδομές οι οποίες θα μπορούν να σταθούν με ρεύμα, νερό, συνθήκες υγιεινής, χημικές τουαλέτες, βιολογικό καθαρισμό. Διεκδικούμε να υπάρχει ένα συντονισμός εδώ που θα μπορέσει να μην αφήσει άνθρωπο ούτε να πεινάσει ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δραματική. Είναι δραματική.